Πανελληνίου Πρωταθλήματος Περιφερειών Νέων. Ουσιαστικά είναι η τρίτη φάση εδώ, μια κοφτή παλιά από το Διαμαντή. Πολύ δυνατή για το Θωμαίδη. Αρκετός κόσμος στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Παπάζογλου. Εκτελέστηκε, κόβεται η μπάλα ελαφρώς. Ένα σουτ περαιτέρω, αλλά πολύ καλό. Καλές προϋποθέσεις στην εκκίνηση. Αυτή η προσπάθεια από πλευρά της τέταρτης με τον Καραθάνο. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παπάζογλου στο 5ο λεπτό. Έφυγε το παλ. Εκτελεί ο Διαμαντής προς την εστία κατευθείαν του goalkeeper του Μανόλα, ο οποίος μαζεύει την μπάλα. Κοζανίτης ο Ζήνων Πιτσιάβας. Παίζεται, λέει ο ρέφερ εδώ, ζητούν χέρι της τέταρτης περιφέρειας. Το 18ο λεπτό ο ρέφερι, ο Δραγάτης, αφήνει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Τρέχει ο Ιακωβίδης, κόβει ο Ιακωβίδης, βρήκε τον Εβάσο. Βάσο, παρά το γεγονός ότι έπεσε, γύρισε την μπάλα στον Καραθάνο, το σούτ του οποίου δεν θα απειλήσει την εστία του Παπάζογλου. Ένα διαγώνιο σούτ εδώ στην κίνηση από τον Θωμαίδη, τον Δημήτρη Θωμαίδη. Του Λίκας φεύγει, καταχιώτης, φέρει την μπάλα στην περιοχή, είναι κεφαλιά έξω, η κόρνερ, κόρνερ είναι. 41ο λεπτό, Πιτσιάβας γεμίζει προς τον Εμπόνιο, κόψω η Ακοβίδη, συμμεταβίβα στο Διαμαντή, σούτ του Διαμαντή. Ο Μανόλας πέφτει και μαζεύει την μπάλα σε αυτό το ευθύβολο σούτ στην κίνηση από τον Απόστολο Διαμαντή. Η σέντρα του, το πάλι στο ύψος του πέναντι, πέρασε η μπάλα. Ο Βάσος είναι κάτοχος αυτής τώρα, τον καταδιώκει. Ο Τουλίκας, ο Βάσος, πήρε την μπάλα από τα πλάγια, φέρνει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Ο Τοπάλ κόβεται τελευταία στιγμή. Το σούτ από τον Φίτσιο, άστοχο. Το κόρνερ στην περιοχή, η μπάλα είναι κεφαλιά έξω από του Βάσου. Χάθηκε η μπάλα. Ξαναδιεκδικεί ο Τοπάλ και την παίρνει. Βγάζει την παλιά προς τον Ηλιάδη, Διαμαντής στον Ηλιάδη, σου του Ηλιάδη, ψηλά πάνω το goal post του Μανόλα. Ηλιάδης εδώ κόπηκε και έρχεται ο Φασούλας από τις κόντρες, ευνοημένος ο Περπερίδης εδώ, το σουτ, δοκάρι και έξω. Πολύ μεγάλη στιγμή στο σουτ από τον Καταχιώτη, όπου στο 71ο λεπτό η μπάλα πρέπει να αποκρούστηκε, νομίζω, και από τον goalkeeper, τον Παπάζογλου, στην δεξιά δοκό και κόρνερ για λογαριασμό τέταρτης περιφέρειας. Εδώ εκτελέστηκε το κόρνερ και η ευκαιρία που χάνεται για λογαριασμό της τέταρτης, αυτό το κόρνερ με τους παίκτες τέταρτης σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο, εις διπλούν να απειλούν, και τώρα στο κόρνερ αυτό το οποίο η μπάλα πέρασε τελικώς έξω. Τσιάβας και πάλι από μακριά θα σουτάρει άστοχα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το γεγονός του Παπάζογλου στο γέμισμα που έκανε, ήταν εκτός θέσεως. Φιτσιός, ο Καραθάνος, Φασούλας εδώ, το σούτο διαγώνου του Φασούλα ψηλά πάνω το οριζόντιο δοκάρι του Παπάζογλου και η λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Οδηγούμαστε στην παράταση. Γιακοβίδης, το γέμισμα προς το Διαμαντή, Διαμαντής έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει ο Διαμαντής, έξυπνο πλασέ μακρινό, πλασαριστό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μανόλα στο 8ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Φίτσιος το εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, περνάει η μπάλα, οριζόντιο δοκάρι από του Παπαδόπουλου, την προσπάθεια στην κίνηση, η βολίδα από τον Παπαδόπουλο και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι για λογαριασμό της δεύτερης περιφέρειας, μεγάλη ευκαιρία στο 13 του πρώτου μηχρόνου της παράτασης, στην κίνησή του μετά το κόρνερ του Φίτσιου. Η κεφαλιά προς το Διαμαντή, ο Διαμαντής δεν πρόλαβε να κάνει κοντρόλ. Έφυγε μπάλα από τα πόδια του goalkeeper, πήγε αρχικά να βρει την μπάλα ο Διαμαντής, η μπάλα γύρισε στον Εμανόλα, ολέθριο λάθος του goalkeeper, ευτυχώς γι' αυτό ήταν πιο πλάγια τη δεξιά του δοκό. Έκτος το σύνολο για τη δεύτερη περιφέρεια. Εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι. Χέρι ζητούν σε αμυντικό της δεύτερης περιφέρειας. Ο Δραγάτης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Σαλτσίδης λοιπόν απέναντι από τον Παπάζογλου. Στο πρώτο πέναλτι ο Σαλτσίδης, γκολ. 1-0. Φίτσιος λοιπόν απέναντι από τον Μανόλα. Στο πρώτο πέναλτι για λογαριασμό της δεύτερης περιφέρειας. Το πρώτο ήταν επιτυχημένο με τον Σαλτσίδη. Και εδώ ο Φίτσιος. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα εδώ, γκολ είναι.
Φασούλας απέναντι από τον Παπάζογλου. 1-1 στα πέναλτι, μετά την εκτέλεση από ένα πέναλτι για κάθε ομάδα και ο Φασούλας στο δεύτερο πέναλτι για λογαριασμό της δεύτερης. Γκολ. Εδώ το πάλι λοιπόν απέναντι από τον Μανόλα. Εκτελεί γκολ. 2-2. Πιτσιάβας λοιπόν στο τρίτο πέναλτι. Γκολ. Εύστοχο. Πολύ γωνία. 3-2. Ο Θωμαίδης όμως εκτελέσει τώρα το τρίτο πέναλτι για λογαριασμό της δεύτερης περιφέρειας. Θωμαίδης εκτελεί και αποκρούει ο Μανόλας. Το χάνει ο Θωμαίδης. Τέταρτο πέναλτι με τον Καταχιώτη απέναντι από τον Παπάζογλου. Καταχιώτης θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Γκολ. 4-2. Ο Γερμανός Ιακωβίδης στο τέταρτο καθοριστικό πέναλτι για λογαριασμό της δεύτερης. Ιακωβίδης out. Το χάνει ο Ιακωβίδης και έτσι τελειώνει ο προημιτελικός υπέρ της τέταρτης περιφέρειας στα πέναλτι με 4-2. Η κανονική διάρκεια αγώνα τελείωσε στο 0-0 και η παράταση τελείωσε λοιπόν στο 0-0. Εδώ αποθεώνονται οι της τέταρτης περιφέρειας από τον κόσμο που ήρθε να τους παρακολουθήσει. Εδώ στο Δημοτικό Σταδίο της Έδεσας, στον ημιτελικό του θεσμού περνάει η τέταρτη περιφέρεια.